Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Fit Me Up. Είμαι η Βιργινία Δικαιούλια. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Και είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε άλλη μία εκπομπή με τα πιο χρήσιμα tips για εσάς. Φυσικά να πούμε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media του σταθμού, Mad TV, Instagram, Facebook, Twitter. TikTok, Twitter, τα πάντα έχουμε. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε, κάντε ένα follow. Mad.gr επίσης για όλα τα gossips που μπορείτε να μάθετε και τον gossip των αθλημάτων θα σας το πω εγώ αυτή τη στιγμή γιατί θα πάμε να δούμε εντυπωσιακό ρεκόρ αγαπημένοι μου. Για πες. Λοιπόν, ο γυραιότερος εν ενεργεία τερματοφύλακας, πάρα πολύ ωραίο αυτό, μπράβο συντακτική μας ομάδα θα πω σε αυτό το σημείο. Δώστο. Γιατί ο Ισακ Χαϊκ μπήκε στο ρεκόρ Guinness γιατί έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής σε ηλικία 73 ετών και 95 ημερών που αγωνίστηκε στις 5 Απριλίου του 2019 σε αγώνα πρωταθλήματος. Δεν μου φαίνεται τόσο μεγάλο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι και πιο μεγάλο, να σα πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο να παίξει ποδόσφαιρο και να είναι. Κοίτα τον γλυκούλη όμω που είναι. Μπράβο στον Ισακ, θα πω εγώ. Όπω λένε μάλιστα οι φίλοι μα οι Άγγλοι, if you are good enough, you are old enough. Εδώ πέρασε και το κοινωνικό μήνυμα, είπα και το quote of the day. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό και πέραν από το quote of the day θέλω να μου πεις και για το παντού. Ναι, γιατί θέλει η Βιργινία να πάμε ταξίδι, παιδιά. Ελπίζουμε να πάει βέβαια κάποιος άλλος, γιατί σας δίνουμε τη δυνατότητα μέχρι 31 Ιανουάριο να ανοίξετε το Mad TV και κάθε φορά που θα βλέπετε το QR code που θα υπάρχει πάνω στην οθόνη σας, ανοίγετε την εφαρμογή του παντού, σκανάρετε και τι τυχαίνουνε. Τι κληρώνουμε, Βιργινία. Ταξιδάκι στη Ρώμη, οπότε μην χάνετε το χρόνο σας. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς να κερδίσει το εμφανίσει κάποιος άλλος, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Break, αγάπη. Εντάξει. Επιστρέψαμε και θες να do it like a star. Φυσικά, αφού είμαι μία στάρ. Είσαι μία στάρ, αλλά. Σαν μαγιονέζα το μεταξύ σήμερα. Είμαι μόνο στάρ, δεν είμαι. Μουστάρδα, θα σε έλεγα. Ναι. Αλλά μικρή μουσταρδίτσα, δεν θα μιλήσουμε για το δικό σου διατροφικό πλάνο και σίγουρα το όχι. Πρόγραμμα κύμνασης, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορούμε να το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή. Θα μιλήσουμε για τη Hailey Bailey. Η οποία, θα σου πω, ότι προσπαθεί σίγουρα να γυμνάζεται 30 λεπτά την ημέρα. Τη Δευτέρα, η Hailey προτιμάει να κάνει κάρντιο προπόνηση. Την Τρίτη, υπαίθρια αθλητική δραστηριότητα, η γιόγκα. Την Τετάρτη είναι η μέρα που την αφιερώνει σε κάρντιο και κυκλική προπόνηση. Την Πέμπτη, κάνει γιόγκα ή κάποια άλλη εξωτερική αθλητική δραστηριότητα. Την Παρασκευή, άλλη μία μέρα που ακολουθεί κάρντιο και κυκλική προπόνηση. Και το Σαββατοκύριακο, επιλέγει να ξεκουραστεί. Μπράβο! Μπράβο, Hailey! Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το πρόγραμμα διατροφής της είναι το εξής. Το πρωινό της περιλαμβάνει ομελέτα και ψωμί. Πολύ λιτό και απέριτο. Μια χαρά. Ναι. Το μεσημεριανό της, βοδινό κρέας, το οποίο συνοδεύει με χόρτα ή λαχανικά. Για σνακ θα επιλέξει να φάει φρούτα όπως μούρα ή βατόμουρα. Και για βραδινό επιλέγει να φάει κοτόπουλο, φακές και πράσινη σαλάτα. Τα έχει όλα γενικότερα. Με πολυβιταμίνες μέσα. Μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει που κάθε το Σαββατοκύριακο κυρίως για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν πειράζει. Πρώτη στάρ που δεν κράξαμε εδώ πέρα στο Mad TV εμείς αυτήν την εβδομάδα. Φυσικά, εμείς δεν θα κάτσουμε γιατί θα υποδεχτούμε σε πολύ λίγο κάποιον ο οποίος σίγουρα δεν κάθεται. Τρέχει δεν σας λέω άλλα. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε με καλεσμένο. Επιστρέψαμε και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμες για να υποδεχτούμε καλεσμένο. Πάρα πολύ έτοιμες είμαστε γιατί είναι και προπονητής, είναι και ενεργός αθλητής. Εμάς αυτά γενικά μας αρέσουν και νομίζω θα μας δώσει πληροφορίες και από τα δύο φάσματα που πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποδεχτούμε εδώ στην εκπομπή μας τον Γιώργο Λουφέκη. Καλησπέρα, χαρήκαμε πολύ. Κορίτσια. Καλώς ήρθατε στο Fit Me Up. Καλώς σας βρήκα. Καλά, πολύ καλά. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Σε περίοδο προετοιμασίας για τους ερχόμενους αγώνες. Μετά από διακοπές,
Διακοπές παύλα προπόνηση, γιατί εγώ πάντα τα συνδυάζω αυτά τα δύο. Αυτά. Δεν σταματάς. Εγώ στις διακοπές βρίσκω το χρόνο να κάνω περισσότερη προπόνηση. Όταν δεν δουλεύουμε τόσο πολύ, όταν ξεκουράζω διάλειμμα, κάνουμε παραπάνω προπόνηση. Κανονικά έτσι, ένας αθλητής που έχει υψηλούς στόχους, έτσι πρέπει να δουλεύει. Να το πούμε και αυτό. Ναι. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία, συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Βέβαια, πάντα και η ξεκούραση είναι κάτι σημαντικό για μένα, έτσι λίγο την τεμπέλα της υπόθεσης. Όμως, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εσένα, ο αθλητισμός, πώς μπήκε στη ζωή σου? Είχες κάποιο ένωσμα από την οικογένειά σου? Ήταν μια καθαρά προσωπική σου απόφαση όταν ήσουν μικρός? Δεν ήταν ακριβώς από την οικογένεια. Όταν πήγα στο σχολείο, στο γυμνάσιο, ήμουν λίγο πιο δραστήριο παιδί από τα. Ήμουν μάλλον από τα δραστήρια παιδιά, τα λίγο πειραχτήρια. Και τότε ο δάσκαλος της γυμναστικής, ο οποίος ήταν και προπονητής στον σύλλογο του χωριού, με προέτρεψε να εξωτερικεύσω αυτήν την ένταση και αυτή την ενέργεια στον αθλητισμό. Μου λέει, έλα να τα βγάλεις στο γήπεδο. Φανταστικά. Λοιπόν, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για το άθλημα με το οποίο ασχολείσαι. Γιατί θα θέλαμε να μάθουμε τι είναι αυτό που σε συναρπάζει περισσότερο σε αυτό. Αυτό που με συναρπάζει. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον κλασικό αθλητισμό, με τα 800 μέτρα και μετέπειτα με τα στίπλ. Κάπου στα 27 χρόνια είδα ότι δεν μπορούσα να τα πάω και τόσο καλά πλέον. Είχα κουραστεί, είχα μεγαλώσει, ήταν και δύσκολη καθημερινότητα. Και λίγο πριν σταματήσω τον ενεργό αθλητισμό, το γύρισα στο βουνό, στο ορεινό τρέξιμο που λένε. Και αυτό για μένα ήταν μια νέα αρχή. Και ξεκινώντας το ορεινό τρέξιμο, έχουν περάσει τώρα 7 χρόνια και δεν έχω σταματήσει. Με ενθουσιάζει ότι γνωρίζω έτσι περισσότερο τα βουνά της Αθήνας, τα βουνά της Ελλάδος και στο εξωτερικό που έχω πάει. Τα ζω με ένταση, πιο κοντά στη φύση και γενικά η προπόνηση είναι λίγο πιο άναρχη από ό,τι ήταν μέσα στο στίβο και αυτό με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Εγώ το ακούω κιόλας πάρα πολύ που έχω μεγαλώσει και σε βουνό. Τι σε συναρπάζει περισσότερο από τα δύο? Εννοώ βασικά το ορεινό τρέξιμο ή το τρέξιμο σαν αγώνα δρόμου? Κάθε πράγμα στον καιρό του που λένε. Οπότε μέχρι τα 27 μου χρόνια δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να το αλλάξω. Ότι μπορεί δηλαδή να ασχοληθώ με κάτι άλλο εκτός από τα στίπλ. Αυτή τη στιγμή τώρα, σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, και να με πλήρωνες δεν θα γίναγα μέσα στο στίβο. Είναι πολύ υψηλή ένταση, πολύ διαφορετικές οι απαιτήσεις. Μ' αρέσει πιο πολύ αυτή την περίοδο της ζωής μου, το ορεινό τρέξιμο. Υπάρχει κάποιος αγώνας που να σου έχει μείνει αξέχαστος? Και αν ναι, γιατί? Αξέχαστος, θα σου πω. Υπάρχουν αρκετοί αγώνες. Υπάρχει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετείχα το 2019 και ήταν πάρα πολύ έντονος ο συναγωνισμός. Δηλαδή, τερματίζανε ένας αθλητής μετά τον άλλον. Δεν υπήρχε περίοδος ανάπαυσης. Δηλαδή, παίρναγες κάποιον, σε παίρναγε κάποιος άλλος. Οπότε, ήμασταν σε ένταση μέχρι και το τελευταίο μέτρο. Και ο δεύτερος αγώνας που μου έχει μείνει είναι το Ζαγόρι του 2021, νομίζω. 22, συγγνώμη. Στον οποίο είχα πάει μία εβδομάδα μετά από έναν άλλον αγώνα που είχα τρέξει 70 χιλιόμετρα. Και στο Ζαγόρι στα 80 χιλιόμετρα τα είδα όλα κοινώς, όπως λέμε. Δεν πίστευα ότι μπορώ να τερματίσω και έτρεχα μέχρι το σημείο που θα καταλήψω. Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα καταλήψω. Στο 60, στο 65, στο 70. Τελικά με την προτροπή φίλων και του διοργανωτή, του Βασίλη Τζουμάκα, ο οποίος ήταν μέσα στον αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια, και με την ένταση που μου έδινε, τερμάτισα και βγήκα και δεύτερος για μόλις ένα λεπτό. Σε έναν αγώνα 10 ωρών δηλαδή, είχα ένα λεπτό διαφορά με τον πρώτο και βγήκα δεύτερος. Και ήταν μια υπέρβαση αυτή για μένα, σωματική, ψυχολογική, από όλες τις απόψεις. Αν θα ήθελες να μεταφέρεις σε έναν τηλεθεατή μας την άποψή σου για το ορεινό τρέξιμο, ποια θα έλεγες ότι είναι τα θετικά για να ξεκινήσει κάποιος να τρέχει στο βουνό? Και τόσο σε ψυχολογικό και τόσο σε σωματικό επίπεδο, γιατί βλέπουμε ότι είσαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το ορεινό τρέξιμο. Σε σωματικό επίπεδο θα έλεγα το ότι γυμνάζεις τα πάντα. Από ενδυνάμωση, από αντοχή, από αναερόβια προπόνηση που λέμε εμείς, από αερόβια προπόνηση, ενδυνάμωση τα πάντα. Δουλεύεις όλο το σώμα, δουλεύεις από την ποδοκνημική σου, από τα δάχτυλά σου μέχρι και τον κορμό σου, τα πάντα.
Μπορείς να το δουλέψεις πολύ πιο εύκολα, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ανεβαίνοντας μία ανηφόρα, δουλεύεις σε πιο υψηλούς παλμούς. Χωρίς δηλαδή να ξέρεις ότι δουλεύεις αναερόβια, το κάνεις. Οπότε, από προπονητικής άποψης, είναι πάρα πολλά τα ωφέλη και δεν χρειάζεται καν να το σκεφτείς. Από άποψης ψυχολογικής, θα έλεγα το ότι ερχόμαστε πιο κοντά στη φύση. Βλέπουμε καλύτερα το περιβάλλον που ζούμε, βλέπουμε καλύτερα τον πλανήτη μας, γινόμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι στην ανακύκλωση, απέναντι στα πάντα. Και βλέπουμε και λίγο το ότι η ζωή είναι και λίγο έξω από τις πόλεις, έξω από το να πάρουμε για τα πάντα το αυτοκίνητο, να περπατήσουμε. Ερχόμαστε πιο κοντά στη φύση και βλέπουμε κάποιες άλλες διαστάσεις της ζωής. Εσένα σε έχει βοηθήσει να διαμορφώσεις τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή έχεις υιοθετήσει αυτές τις αρχές που μας ανέφερες τώρα? Εμένα ο αθλητισμός, θα έλεγα, όπως και τον περισσότερο κόσμο, με έχει σώσει, γιατί το τρέξιμο είναι ένα μοναχικό άθλημα. Τα βρίσκεις καλύτερα με τον εαυτό σου, ανακαλύπτεις καλύτερα τον εαυτό σου, σκέφτεσαι, κάνεις διαλογισμό, θα έλεγα, την ώρα που τρέχεις. Είναι μια εσωτερική αναζήτηση περισσότερο. Εκτός δηλαδή από τον αγωνιστικό αθλητισμό, εκτός από το να ξεπεράσεις τα όρια σου, γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου, κάνεις άπειρες συζητήσεις με εσένα, λύνεις τα προβλήματά σου, βρίσκεις άλλα. Τα λες πάρα πολύ ωραία και μιλάς και για κάτι το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Συνήθως ακούμε για αθλητές οι οποίοι είναι μέσα στο στίβο. Οπότε θέλω να βάλουμε μία άνω και κάτω τελεία και να πάμε σε ένα σύντομο break, να επιστρέψουμε με ρωτήσεις στο συγκεκριμένο θέμα και να μιλήσουμε και λίγο για το προπονητικό κομμάτι. Ωραία, τέλεια. Επιστρέψαμε και θέλω να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε πριν πάμε για break. Θέλω να πάμε λίγο στο προπονητικό κομμάτι και να μου πεις πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με αυτό. Πώς πήρα την απόφαση? Άρχισα πολύ να το σκεφτώ. Δηλαδή είχα φτάσει 21-22 χρονών νομίζω. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που ζούσα. Μου άρεσε πάρα πολύ ότι μέσα από την προπόνηση μπορείς να διαμορφώσεις το σώμα σου ανάλογα, μπορείς να δουλέψεις. Όταν είσαι μικρός, σκέφτεσαι απλά να βελτιωθείς στο αγωνισμά σου, να τρέξω καλύτερα τα 3 χιλιόμετρα. Μετά σιγά σιγά ανακαλύπτεις ότι μπορείς να το πετύχεις με διάφορες προσεγγίσεις, δουλεύοντας την ταχύτητά σου, δουλεύοντας την ενδυνάμωσή σου, την ευληγησία σου, την αντοχή σου. Όταν ανακάλυψα το ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, μου άρεσε πάρα πολύ. Και σιγά σιγά άρχισα να σκέφτομαι το κομμάτι της προπονητικής, ότι μπορείς να επηρεάσεις ανθρώπους, μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους στην εξέλιξή τους, στο να πετύχουν τους στόχους, στα όνειρά τους, ακόμα και στο να διαμορφώσουν διαφορετικά το σώμα τους. Είσαι προπονητής σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στον χώρο. Πρώτον, πώς νιώθεις που είσαι μέλος αυτού του team, και δεύτερον, ποια είναι η φιλοσοφία σας και για κάποιον που δεν σε γνωρίζει? Κοίτα, εμείς ξεκίνησα το L Crew το 2017. Με το σκεπτικό να είμαστε λίγα άτομα και να είμαστε δεμένοι μεταξύ μας και να τους καθοδηγώ εγώ ως προπονητής στο να βελτιωθούν τόσο στο κομμάτι του αθλητισμού όσο και γενικά στον τρόπο που σκέφτονται και στον τρόπο που δρούν μέσα στην κοινωνία. Δεν το περίμενα ότι θα γίνουμε 100 άτομα και παραπάνω. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η φιλοσοφία μας, γιατί λεγόμαστε L Crew και όχι L Team. Γιατί είμαστε πιο δεμένοι από μία ομάδα, κοιτάζουμε να υποστηρίξουμε ένας τον άλλον, κοιτάζουμε να βοηθάμε ένας τον άλλον τόσο μέσα στην προπόνηση, όσο και έξω από την προπόνηση, σε ό,τι χρειαστούμε. Οπότε η φιλοσοφία μας είναι το να είμαστε δεμένοι και να προχωράμε όλοι μαζί. Θα παρακινούσες κάποιον να ασχοληθεί με το τρέξιμο, ακόμη και αν δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων? Θα σου πω. Εγώ έχω την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για να ασχολείται με τον αθλητισμό. Για να κινείται μάλλον. Κάποιοι από εμάς είναι φτιαγμένοι για να τρέχουν. Κάποιοι από εμάς είναι για να κολυμπάνε, για να παίξουν μπάσκετ, να παίξουν βόλεϊ. Θα παρακινούσα τον κόσμο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Με το τρέξιμο δεν ξέρω αν όλοι έχουν την τάση να τρέξουν. Σίγουρα όμως όλοι έχουν κάτι τους παρακινεί για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, κάποιο κομμάτι. Για εμάς που σίγουρα δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να μεγιστοποιήσουμε το βαθμό αντοχών μας,
πώς θα έλεγες, με πολύ λίγα λόγια, τι θα περιλάμβανε μια προπόνηση για να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο να μεγιστοποιήσει το βαθμό αντοχής του? Καταρχάς θα του έλεγα ότι δεν είναι μόνο η αντοχή που πρέπει να μεγιστοποιήσει. Θα του έλεγα ότι πρέπει να δουλέψει και το κομμάτι της ενδυνάμωσης και το κομμάτι της αντοχής. Εάν δεν είναι ενεργός αθλητής, θα του έλεγα να αφήσουμε την ταχύτητα σε τρίτο χρόνο. Αρκεί ένα απλό περπάτημα, αρκεί να ανεβοκατεβεί τα σκαλοπάτια του σπιτιού του, να πάει σε ένα λόφο, σε ένα στάδιο, σε ένα πάρκο και να τρέξει. Να περπατήσει όποτε θέλει, όποτε νιώθει ότι ανεβαίνουν οι ανάσες του, να σταματήσει και να περπατήσει. Γενικά να κινηθεί. Αυτή θα ήταν η πρώτη συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον. Εγώ θα ήθελα να μου πεις και τη συμβουλή που δίνεις στους αθλητές σου. Η πρώτη συμβουλή που δίνω στους αθλητές μου είναι να το απολαμβάνουν. Δηλαδή να μην το κάνουν για το αποτέλεσμα, να το κάνουν για τη διαδικασία. Γιατί αν το κάνεις για το αποτέλεσμα θα έρθει κορεσμός είτε αργά είτε γρήγορα. Σκοπός είναι να είμαστε διαβίου αθλητές για όλη μας τη ζωή, για να γλιτώνουμε και από κάθε αρρώστια και οτιδήποτε. Η δεύτερη συμβουλή που δίνω είναι να μην είναι ανταγωνιστική. Ότι έχουμε ο μόνος αντίπαλός μας είναι ο εαυτός μας και το να βελτιωθούμε εμείς. Διότι αν θέλεις να είσαι ο καλύτερος, είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή να βρεθεί κάποιος άλλος καλύτερος από σένα. Η επόμενη σου στόχη για φέτος τώρα που έχει αλλάξει κιόλας η χρονιά? Η επόμενη μου στόχη είναι το Παντελήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου τον Απρίλιο. Το Olympus Marathon στον Όλυμπο, στο μεγαλύτερο βουνό που έχουμε εδώ στη χώρα μας. Εμβληματικός αγώνας και κάποιος αγώνας πάνω από 100 χιλιόμετρα που το έχω αφήσει εδώ και 2 χρόνια και δεν έχω τρέξει τόσο μεγάλο αγώνα. Σου ευχόμαστε βασικά να πραγματοποιήσεις όλους σου τους στόχους και ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και αυτά που μας είπες. Εμείς δεν είμαστε τόσο της αντοχής. Πραγματικά. Οπότε καταφέραμε να κρατήσουμε αρκετές σημειώσεις για να βελτιωθούμε. Να σας δώσω ένα teaser μόνο. Ότι στα αρχαία χρόνια ο άνθρωπος έπινε τα ζώα όχι επειδή έτρεχε πιο γρήγορα, επειδή τα κούραζε. Δηλαδή κυνηγούσε τα ζώα σε βαθμό που κάποια στιγμή μετά από 1, 2, 3, 5 μέρες κουραζόντουσαν και τα έπιανε. Οπότε ο άνθρωπος γενικά είναι φτιαγμένος για αντοχή. Απλά το έχουμε χάσει. Παίρνουμε εμείς έτσι το θετικό vibe ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να γίνουμε άτομα της αντοχής και να αρχίσουμε να τρέχουμε. Πραγματικά. Τέλεια. Έτσι ευχάριστα θέλουμε και εμείς να σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ στην παρέα μας. Γιώργο, ήταν πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να μιλήσω για το άθλημά μου. Πάντα. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της εκπομπής. Αυτό ήταν το Fit Me Up και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο και πάλι. Γιώργος Λουφέκης μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, δεν μας χάνετε. Φυσικά. Μέχρι τότε. Φιλάκια πολλά.